Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Τηγανίζουμε τις πατάτες. Όταν πάρουν χρώμα τις αφαιρούμε από το λάδι. Βάζουμε τις μελιτζάνες εξ επικρίσεων και τις τηγανίζουμε. Σε ζεστό ελαιόλαδο τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι. Όταν ροδίσει προσθέτουμε το κιμά και το σοτάρουμε καλά. Ρίχνουμε τη σάλτσα ντομάτας και ανακατεύουμε. Βάζουμε τη ρίγανη, το θυμάρι, την πάπρικα, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε νερό και αφήνουμε να βράσει μέχρι να εξατμιστεί. Βάζουμε το μισό γάλα να βράσει. Στο υπόλοιπο διαλύουμε το αλεύρι. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Σουρώνουμε το μείγμα με το αλεύρι. Και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι που να γίνει κρέμα. Όταν είναι έτοιμη, κατεβάζουμε από τη φωτιά και ενσωματώνουμε το βούτυρο. Όσο είναι καυτός ο κιμάς, προσθέτουμε τον ξυλοκομμένο μαϊντανό. Σε ταψί κάνουμε μία στρώση από πατάτες. Απλώνουμε τον κιμά. Καλύπτουμε με τις μελιτζάνες. Στην χλιαρή μπεσαμέλ προσθέτουμε φέτα. Τα αυγά και ανακατεύουμε να ομογενοποιηθούν. Την απλώνουμε πάνω από τις μελιτζάνες. Αλείφουμε ελαφρώς με κρόκο αυγού και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι που να πάρει χρώμα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!